Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια πολύ σημαντική παρένθεση, μπασκετική. Είμαστε άλλωστε στην πόλη του μπάσκετ. Ο Λίμπερο είναι το ραδιόφωνο το οποίο στηρίζει το μπάσκετ και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα αν δεν φιλοξενούσαμε τον νέο πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Στην πόλη του μπάσκετ, κύριε Λιόλιο. Και πολύ χαίρομαι που ήρθα και η πρώτη μου επίσημη στάση, θα έλεγα, ως πρόεδρος της ΕΟΚ, η πρώτη ήταν στη Θεσσαλονίκη, που όλοι αγαπούμε και που είναι όχι απλά η μπασκετομάνα, είναι αυτή που μας έμαθε το μπάσκετ. Ακριβώς έτσι είναι. Πρόεδρε, μας επιτρέπετε να σας αποκαλούμε πρόεδρο. Είστε βέβαια τώρα πρόεδρος της μεγαλύτερης ομοσπονδίας με τις περισσότερες επιτυχίες. Έτσι, Κώστα. Έτσι. Λοιπόν, ήρθατε όμως και φέρατε και ένα πολύ καλό νέο για τη Θεσσαλονίκη και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό είναι η ένδειξη και μόνο του πόσο πολύ θα ενδιαφερθούμε και ενδιαφερόμαστε για τη Θεσσαλονίκη. Μετά από 34 χρόνια, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της εθνικής ομάδας ανδρών, της αγαπημένης όλων, θα γίνει τον προσεχή Νοέμβριο. Και για μένα αυτό σημαίνει πολλά. Θέλω να πιστεύω ότι και για όλη την πόλη σημαίνει πολλά. Σίγουρα. Γιατί σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα ή μια συνέχεια αυτών που είχαμε ζήσει και παλιότερα. Και ήταν μέσα και στις εξαγγελίες σας προγραμματικές ότι το μπάσκετ θα απλωθεί σε όλη την περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα. Και βλέπουμε με ευχαρίστηση ότι το κάνετε πράξη. Τώρα, είχατε από το πρωί σειρά συναντήσεων με φορείς της πόλης, με τον Δήμαρχο, με τον Περιφερειάρχη. Προφανώς και συμπαραστέκονται σε αυτή την προσπάθειά σας, έτσι. Και με θέρμη υποδέχτηκαν. Ο Δήμαρχος όχι απλά συμπαραστέκεται. Ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος έχει την στήριξη όλη τη διοργάνωση. Ναι. Και τον ευχαριστώ προσωπικά, καθώς ευχαριστώ και τον Άκαλα και το. Και τον ομάδα του Άρη για την προσφορά μας έκανε για το γείτονο. Ξέρετε, εδώ πέρα είναι ενωμένοι και μάλιστα να ξέρετε και θα φέρουμε και άλλες διοργανώσεις όλοι, είστε σίγουροι. Ωραία. Και σε άλλα γήπεδα θα πάμε και θα προχωρήσουμε με τη βοήθεια όλων των φορέων. Να είστε σίγουροι γι' αυτό θα το κάνουμε. Είναι... Αυτό που ζητάμε από όλους σας, από όλους σας εγώ προσωπικά, είναι το μπάσκετ να ενωθεί ξανά, να είναι ενωμένο το μπάσκετ Θεσσαλονίκη. Είναι... Και να υποστηρίζεται από όλους τους φιλάθλους. Η εθνική ομάδα ενώνει. Έτσι, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και πρέπει να γίνει πράξη, όχι μόνο να μείνει στα λόγια. Και βλέπουμε με ευχαρίστηση ότι το κάνετε αυτό, γιατί ήδη από όσο γνωρίζουμε από τότε που αναλάβατε, δεν έχετε σταματήσει τις συναντήσεις διαδικτυακές, από κοντά, τηλεφωνικές. Πρέπει να έχετε μιλήσει με όλο το μπάσκετ της Ελλάδος σε 5 μέρες. Όχι μόνο, αλλά θα μιλήσω μόνο, είστε σίγουροι γι' αυτό και όχι μόνο της Ελλάδος. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοσπονδίες που θέλουν να έχουν σε επαφή που ήμασταν αποκλεισμένοι αυτά τα χρόνια. Που πρέπει να έχουμε εξωστρέφεια, που μας το ζητούν οι ίδιες. Η ομοσπονδία του μπάσκετ, η ελληνική ομοσπονδία, για μένα στην καρδιά μου είναι πρώτη ομοσπονδία στην Ευρώπη και έτσι πρέπει να γίνει. Ναι. Και αυτό θα γίνει για να ανοίξουμε μαζί και το μπάσκετ. Ναι. Θα ανοίξουμε τις πόρτες μας, τα παραθυρά μας, τα αυτιά μας, τους πάντες και θα προσεγγίσουμε και θα βγούμε προς τα έξω. Θα βγούμε στον κόσμο να φέρνει ξανά τον κόσμο κοντά μας. Μακάρι να γίνει αυτό πρώτα, γιατί ξέρετε πόσο ο Έλληνας αγαπάει το μπάσκετ, είναι στο αίμα μας, είναι άθλημα που μας ταιριάζει. Είμαστε λαός έξυπνος, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξυπνάδα, αυτή τη δύναμη που μας δίνει όταν είμαστε ενωμένοι. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, κύριε. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και θα σας πω και μια προσωπική εμπειρία που αξίζει να τα ακούσουν όλοι. Για να δω την εθνική ομάδα σε ένα ευρωμπάσκετ, ναι, στο Βελιγράδι, ναι, ταξίδεψα με ένα πούλμαν 19 ώρες. Λοιπόν, επειδή μέσα μου το αίμα που έτρεχε έλεγε ότι θέλω να δω την εθνική ομάδα. Το 5 λέτε. Το 5. Τελικό θα πει με πούλμα 19 ώρες. Θέλω λοιπόν ξανά οι Έλληνες να κάνουν ταξίδια για 19 ώρες για να ξαναδούν την εθνική ομάδα. Να την αγαπούν τόσο πολύ. Αυτό θέλω να κάνουμε κάποια στιγμή, να το πετύχουμε. Πιστεύω ότι με τόση αποφασιστικότητα που το λέτε θα το πετύχετε, Πρόεδρε, όντως. Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο πλαίσιο των επαφών, μήπως μέσα από την ατζέντα σας ανασύρθηκε και το θέμα αυτό που είχατε ψηλά για γήπεδα, για υποδομές και τα λοιπά στην περιφέρεια, τώρα εδώ που ήρθατε Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά είναι στην ατζέντα μου, το είχα ήδη κουβεντιάσει. Ναι. Έχω την απόλυτη στήριξη. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν ενέργειες από πλευράς δικές μου, ομοσπονδίας δηλαδή, ναι, ώστε πέρα από λόγια θα γίνουν πράξη. Να είστε σίγουροι πως όλα ό,τι είχαμε πει με τα σωματεία θα τα κάνουμε πράξη. Απλά θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το οποίο να είναι εφικτό και λογικό. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, Πρόεδρε, φεύγετε, γυρνάτε Πάτρα.
Αυτή τη στιγμή με αεροδρόμιο, αεροδρόμιο. Όχι, δεν βγαίνω. Πάτρα, την έχω ξεχάσει να ξέρω. Πάει πάρα. Τώρα, είμαι καλός ή κακός, είμαι, είμαι Αθήνα, αλλά η καρδιά μου μπορεί να είναι όχι στην Αθήνα, γιατί πάντα δεν μπορεί να ξεφύγει από το σπίτι μου. Γιατί δεν μένετε που αύριο έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός να δείτε, να στείλουμε και ένα μήνυμα. Σήμερα, γιατί σήμερα πρέπει να παραστώ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Α, ναι. Γιατί έχουμε την ψηφοφορία. Την ψηφοφορία. Αλλιώς πιστέψτε με, θα έμενα και μάλιστα και αύριο, μπορεί να φαίνεται περίεργο, αύριο πρέπει να πάω στη Γενέβη, στη FIBA, στην κυρία Ζαγκλή, γιατί εκεί πρέπει, εκεί να έχουν την πραγματική εξωστρέφεια. Έχουν έναν Έλληνα ως Γενικό Γραμματέα. Έτσι. Και πρέπει να το φέρουμε ακόμα πιο πολύ κοντά μας, να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τον μπάσκετ της Ελλάδος. Ευχαριστούμε πολύ που μας μιλήσατε. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ. Και χρειάζομαι τη βοήθεια. Χρειάζεται τον μπάσκετ βοήθεια όλων. Τη δικιά σου βοήθεια. Εμείς θα είμαστε πάντα κοντά στον μπάσκετ. Είμαστε πάντα κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΕΟΚ.